Έχουμε κοντά μας τον Άκη Καλυνικίδη. Άκη, ένα πάρα πολύ δύσκολο. Πάντα είναι τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν πάρα πολύ δύσκολα. Είσαι πάρα πολύ έντονος, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα. Τι ήταν αυτό όμως που κάνατε σωστά, έτσι ώστε επί της ουσίας να μην απειληθείτε καθόλου στο παιχνίδι? Είναι πρεμιέρα, παιδιά, και οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν παγίδες εκπλήξεις. Πόσο μάλλον όταν παίρνει την έδρα σου, όταν έχει την ταμπέλα στο μου του φαβορή, είτε για όλο τον δρόμο του πρωταθλήματος, είτε για το πρώτο παιχνίδι. Οπότε δεν ενδιαφέρει και πολύ να παίξει καλά τα συστήματα, να παίξει ωραίο μπάσκετ, ενδιαφέρει η νίκη. Η νίκη μπορεί να έρθει σίγουρα, να δείξει μεγάλη διάθεση και να παίξει πολύ καλή άμυνα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο τα είχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πήραμε μια διαφορά στο πρώτο μήχρονο, ωστόσο στο δεύτερο. Είτε από κούραση, είτε από θολωμένο μυαλό, κάναμε κακές επιλογές, βάλαμε μόνο 22 πόντους, αλλά οι 50 που φάγαμε στο σύνολο του παιχνιδιού μας δώσανε την νίκη. Είναι αυτό, αυτοί οι 50 πόντοι, τι είναι, είναι η καινούργια ταυτότητα της ΝΕΜ τη φετινή χρονιά? Είναι αλήθεια ότι με αυτόν τον προσανατολισμό δουλεύουμε, αυτό θέλουμε να περάσουμε. Αυτά τα παιδιά έχουμε. Υπάρχει πολύ καλύτερο στην επίθεση. Αλλά όπως είπα, κάποιες φορές μπορούμε να βγούμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Μπορεί να μην έχουμε κάποιους παίκτες σε καλή μέρα. Από τη στιγμή που θα κρατήσω έναν αντίπαλο, σε όσο γίνεται πιο χαμηλό σκορ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην διεκδικήσει τουλάχιστον την νίκη μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πολύ, Άκη. Καλή συνέχεια. Παιδιά, να είστε καλά. Καλή σεζόν σε όλους. Πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε και τον προπονητή της ΝΕΜ να έρθει να κάνει και αυτό τις απαραίτητες δηλώσεις μετά από την σπουδαία νίκη που πέτυχε η ΝΕΜ απέναντι στον Πρωτέα Βούλας σε πάρα πολύ λίγο. Ελάτε, κύριε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα απαιτητικό παιχνίδι, η πρεμιέρα της, του πρωταθλήματος. Είσαστε ικανοποιημένος? Πώς να μην είμαι ικανοποιημένος τώρα. Τα παιδιά κατέθεσαν ψυχή. Ήταν εκπληκτικό. Τολμώ να πω, ήταν παράσταση, αμυντική παράσταση. Και αν είχαμε, ας πούμε, λίγο, παίξαν και τα παιδιά του Πρωτέα καταπληκτική άμυνα. Αν ήμασταν λίγο πιο απελευθερωμένοι επιθετικά, ίσως θα ήταν ολοκληρωτική παράσταση. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος και όλα τα credits πάνε στα παιδιά. Έχουν παλέψει πάρα πολύ. Είναι σκυλιά, είναι στρατιώτες. Αυτή την άμυνα θα βλέπουμε όλη τη χρονιά? Αυτή τα είπαμε, δεν τα έχουμε ξαναπεί. Για εκεί πάμε. Θα δούμε αν τα καταφέρουμε. Πρώτα ο Θεός. Μπαίνουν όλοι μέσα και προσπαθούν να κάνουν. Γι' αυτό φτιάχτηκε η ομάδα, να είναι σκληρή αμυντικά. Και λένε και οι πατριάρχες ότι οι επιθέσεις είναι για να κόβουν εισιτήρια, οι άμυνες για να παίρνουν πρωταθλήματα, παιχνίδια γενικά. Κότς, θέλω να μου πεις κάτι. Όχι τι όνειρο είδες, γιατί την ομάδα σου την ξέρεις πάρα πολύ καλά και ήσουν αυτός ο οποίος κράτησε τον Χάσα στην ομάδα. Αλλά όταν μπαίνει μέσα ένα παιδί από το βάθος του πάγκου και τα δίνει όλα και σημειώνει πολύ κρίσιμα καλάθια που επιτρέπουν στην ομάδα να παίρνει διαφορές, τότε τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιδί, τι μπορούμε να πούμε και για σένα όμως που του δείχνεις την εμπιστοσύνη? Για μένα τι είναι, εμένα είναι δουλειά μου. Το θέμα είναι ότι όταν είχαμε ξαναμιλήσει από το καλοκαίρι ότι βλέπω όλους μου τους παίκτες και όλοι μου οι παίκτες θα παίξουν, το εννοούσα. Έβαλα 12 παίκτες παρκέ και σε ντέρμπι παιχνίδι. Το εννοώ, έχω 12 παιδιά. Είναι παιχταράδες, θα καλύψει ο καθένας έχει ένα στοιχείο, αυτό μας κάνει ομάδα και προσπαθούμε. Έχουμε τα 2-3 τα μεγάλα τα παιδιά, τους δύο αρχηγούς, τον Άκη και τον Νίκο, που δίνουν εμπειρία. Όλα τα άλλα τα παιδιά δίνουν διάθεση. Παλεύουμε, αυτό είναι ομάδα. Προσπαθούμε να είμαστε ομάδα. Το παλεύουμε και αυτό θέλουμε να. Ότι υπάρχει κάποιο update, κάποια τελευταία ενημέρωση για τον τραυματισμό του Νικολακόπουλου? Είναι θλάση. Τον είδε ο γιατρός μας, ο ορθοπαιδικός. Θέλω να ευχαριστήσω επί την ευκαιρία που μου δίνεται το ιατρικό μας επιτελείο. Πολύ λίγες ομάδες έχουν 4-5 γιατρούς να είναι συνέχεια δίπλα στην ομάδα. Τον είδε, είναι θλάση. Μάλλον δεν θα τον έχουμε, να τον χάσουμε. Και ήταν και πολύ καλός. Ο Τάξης γενικά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά γι' αυτό είναι οι ομάδες. Θα το καλύψουμε εκ των έσω. Θα παλέψουμε. Εδώ είμαστε. Και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ξεκινήσαμε με νίκη. Εκτός από πολλούς γιατρούς, πολλούς παίχτες, έχετε και πάρα πολλούς ανθρώπους που σας στηρίζουν. Αυτό είναι άλλη μια πολύ ωραία πάσα. Εντάξει, ο κόσμος είναι εκπληκτικός. Και κάνω πρόσκληση εδώ από την κάμερα του Μέγαρα TV να έρθει όλος ο κόσμος να έρθει να δει ένα παιχνίδι εδώ στα Μέγαρα, να δει την ατμόσφαιρα, να καταλάβει πόσο φίλαθλο είναι το πνεύμα. Είδατε πώς χειροκροτήσαν τα παιδιά του Πρωτέα, αλλά εκτός από τον κόσμο έχουμε και τους χορηγούς μας. Θέλω να μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτή τη νίκη στην πρεμιέρα που είναι πολύ σημαντική για εμάς εναντίον ενός πολύ δυνατού αντιπάλου που θα παίξει σπουδαίο ρόλο στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Να την αφιερώσω στα αδέλφια, στον Κώστα και στον Χρήστο το Φάνη, στο Megara Resins και στο TCK στην εταιρεία που είναι η βασική μας χορηγή. Οι άνθρωποι αυτοί επί μία δεκαετία κρατούσαν την ομάδα αποκλειστικά μόνοι τους και από τότε που ανελάβαμε, που έγινε καινούργια προσπάθεια, συνεχίζουν να είναι πρώτοι, να είναι η Platinum χορηγοί μας, μας ενισχύουν, είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστεί.
και θέλω και να τους αφιερώσω την νίκη και να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Διότι εταιρείες τόσο μεγάλου μεγέθους, με τέτοια αίσθηση κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και τέτοια ευαισθησία προς την τοπική κοινωνία, δεν συναντάς εύκολα. Λοιπόν, τους ευχαριστώ και τους αφιερώνω την νίκη, και εγώ και τα παιδιά. Τελευταία ερώτηση πλέον. Επόμενη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική, ταξίδι, ζωγράφου. Πόσο δύσκολο παιχνίδι θα είναι αυτό? Εφιαλτικό είναι, δεν είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αλλά είμαστε τα μέγαρα. Θα πάμε και θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες μας. Κάθε παιχνίδι πάμε να το κερδίσουμε. Τον σεβόμαστε τον ζωγράφο. Ήταν πέρσι η ομάδα η οποία όταν τελείωσε το πρωτάθλημα ήταν η μόνη που είχε το 4-4. Εμείς θα μαζέψουμε εδώ τα κομμάτια μας, θα δούμε πώς είναι με τον τραυματισμό και θα πάμε όλα τα παιχνίδια, κατεβαίνουμε να τα κερδίσουμε. Με σεβασμό, με δουλειά και έχει ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η μετάδοσή μας από την NBC Arena. Σπουδαία νίκη για την ΕΜ απέναντι στον Πρωτέα Βούλας. Ένα παιχνίδι το οποίο ακούσατε και το coach Μάντα, ολοκλήθηκε κυρίως στην άμυνα και στη διάθεση των παικτών του. Επόμενο ραντεβού την επόμενη εβδομάδα από τη Ζωγράφου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.